Μεσχε, le secrétaire général, bienvenue. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα. Είπα να το πιάσω έτσι γιατί όταν ήσουν στη Γαλλία είδα ότι τα λεγόμενα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να μιλάει το κουκουέ στα γαλλικά για να παίζει λίγο παραπάνω σε ό,τι αφορά το μηντιακό μας σύστημα. Ναι, ναι. Κύριε Κουτσούμπα, μιλήσουμε ελληνικά σήμερα. Θα μιλήσουμε ελληνικό τώρα. Κύριε Κουτσούμπα, Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αγαπητέ Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς οι δύο στον πληθυντικό. Είναι δύσκολο. Όχι, βέβαια. Καλύτερα στον ελληνικό να μιλάμε. Στο σύστημα το οποίο ονειρεύεται, το ΚΚΕ, θα έχουμε έτσι τέτοια μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα έχουμε ελευθερία λόγου? Φυσικά θα έχουμε. Η πλέρια ελευθερία λόγου μόνο εκεί θα υπάρχει. Γιατί ακριβώς στην εξουσία θα βρίσκεται η εργατική τάξη. Θα υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων η κάθε εξουσία και θα απολογούνται και θα ανακαλούνται οι βουλευτές οι εκάστοτε που θα εκλέγονται αν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Φυσικά δεν θα έχουν λόγο οι φασίστες, οι χιτλερικοί, οι ναζιστές, δεν θα έχουν λόγο οι εκμεταλλευτές του λαού, οι προδότες και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν να διαφθείρουν το λαό και να υπηρετήσουν ένα ξεπερασμένο σάπιο σύστημα που οδηγεί βέβαια σε εγκλήματα, ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή τη βάζει σε κίνδυνο προκειμένου να έχει κέρδος. Σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν ξέρω αν είχε γίνει και στις προηγούμενες, είχαμε κάποιους οι οποίοι πήγαν στον Άριο Πάγο για να πούνε ότι το ΚΚΕ πρέπει να βγει εκτός δημοκρατικής διαδικασίας. Ναι, καταγραφική έλεγα... βέβαια προς το παρόν. Ναι. Ναι. Και έλεγα μήπως μας έχετε κοροϊδέψει, δεν είστε δημοκράτες. Σήμερα υπάρχει, Νίκο μου, δικτατορία του κεφαλαίου. Η δικτατορία του μεγάλου κεφαλαίου είναι αυτή που δεσπόζει σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής, ακόμα και προσωπικής ζωής των ανθρώπων, που δεν μπορεί ένας νέος με την κοπέλα του, ένα ζευγάρι νέο, οποιοδήποτε, να βρει ένα δικό του σπίτι, να έχει ένα δικό του σπίτι, να έχει δηλαδή μια σταθερή δουλειά για να βρει και το σπίτι, να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να έχει τις διακοπές του, να μπορεί να πηγαίνει να βλέπει θέατρο, κινηματογράφο, συναυλία, να διασκεδάζει, να μπορεί να πηγαίνει να θαυμάζει την ελληνική φύση, τα ελληνικά νησιά, τα βουνά και τις θάλασσες της πατρίδας μας επίσης. Αυτό το φυσικό πλούτο που έχουμε και το φυσικό κάλος, το οποίο δεν μπορεί να το απολαύσει σήμερα ούτε ο νέος αλλά ούτε και ο συνταξιούχος, που για παράδειγμα έδωσε όλη του τη ζωή για να έχει μερικά χρόνια να τα ζήσει ελεύθερα, όμορφα, όσο θα είναι σε αυτή τη ζωή. Άρα λοιπόν αυτό είναι το που μας απασχολεί, αυτό το ζήτημα, και αυτό είναι που βάζουμε αν θέλετε και στον προεκλογικό αγώνα. Γιατί πολλοί μας λένε μα τώρα τα οράματα. Μα οράματα, αυτά είναι η καθημερινότητά μας. Όραμα είναι να ζεις σε κοινωνία ισότητας, αλληλεγγύης, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις. Μιλήσαμε για φύση, είπες για τη φύση. Μου ήρθε στο μυαλό ότι μήπως δεν είσαστε όμως και τόσο οικολόγοι, να το πω έτσι, γιατί έχει γίνει βιομηχανία τώρα το πρόστιμο στο ΚΚΕ γιατί ρυπαίνει, λέει, το περιβάλλον. Τι γίνεται με αυτήν την ιστορία? Ο κύριος Μπακογιάννης, αυτό που θα έπρεπε να κάνει πρώτα απ' όλα θα ήταν να υλοποιήσει την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να υλοποιήσει τη δέσμευση τη δική του, να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις που υπάρχουν για τους Δήμους, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να βάζουν σε εμφανείς δημόσιους χώρους στο Δήμο τους πλαίσια όπου να αναρτώνται οι αφίσες, τα πανό των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών νεολαίων, ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο. Αυτό πρέπει να ισχύει σε κάθε περίοδο βέβαια και για κάθε αγώνα, αλλά πολύ περισσότερο στον προεκλογικό αγώνα. Και ξέρεις, ο κύριος Μπακογιάννης δεν έχει βάλει ούτε 100 πλαίσια που έχει αποφασίσει ο ίδιος να τα βάλει και το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν να τοποθετούν τα πολιτικά κόμματα τις αφίσες τους. Βέβαια το πρόστιμο έχει και μια άλλη αστεία πλευρά, αν δεν είναι πολύ σοβαρή. Το λέω έτσι λίγο να το διακομωδήσω, διότι τόσο μυαλό κουβαλάνε
και η επιτελής του κυρίου Μπαγκογιάννη, και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος με τις δηλώσεις που κάνει, μάλλον δεν είναι και καλά ενημερωμένος, διότι γίναν αυτά τα πρόστιμα, το σύνολο των 21.000 ευρώ πόσο ήταν, είναι για 70 παραβάσεις σε 70 διαφορετικά σημεία της Αθήνας και για φυλάδια των υποψηφίων και του πολιτικού κόμματος, του ΚΚΕ που μοιράζει στους πολίτες. Και έχω εδώ, ας πούμε, μια χτεσινή εικόνα, Πάτρα, που είναι μία μόνο, είναι σε όλη την Ελλάδα έτσι. Mm-hmm. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο, όπου ακριβώς έξω στο δρόμο μπροστά από το εκλογικό κέντρο, όχι το περίπου, βλέπετε, είναι μαγαζίο, το βλέπεις έτσι όπως το δείχνω, λοιπόν, είναι πεταμένα χιλιάδες τρικάκια, έχει γεμίσει ο τόπος. Εκεί δεν υπάρχει καμιά... το ίδιο είναι όλη η Αθήνα, δεν είναι και η Θεσσαλονίκη, το ίδιο είναι και η Πάτρα και η Λάρισα, οπουδήποτε αλλού. Μιας και μιλάμε για λεφτά, το ΚΚΕ γιατί δεν δίνει στη δημοσιότητα τα οικονομικά του? Μου το ρωτήσαν αυτό και στο debate και παραλίγο βγει χρεωμένος αυτός που το ρώτησε, διότι το απάντησα νομίζω όπως έπρεπε. Καλά, εσένα δεν σου το πω αυτό. Λοιπόν, ότι θα ήθελες εσύ να σε κρεμάμε στα μανταλάκια και να σε δίνουμε στην ΕΥΠ για παράδειγμα, στην κρατική ασφάλεια, στην αστυνομία, σε όποιες επιτροπές τέλος πάντων έχει αυτό το κράτος, ότι έδωσες 5 ευρώ στο ΚΚΕ ενίσχυση? Η κοπέλα, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορεί να δώσει 10 ευρώ για να ενισχυθεί το ΚΚΕ, θα πρέπει να δει το όνομά της ότι είναι ενισχυτής του ΚΚΕ μετά που θα πάει να βρει δουλειά σε ένα άλλο κανάλι, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα γραφείο, όπου ξέρουμε ότι εκεί όχι απλά δικτατορία είναι, αλλά είναι η μεγαλύτερη βαρβαρότητα. Δεν τολμάς ούτε να κοιτάξεις θετικά τα μάτια, άμα πας περιοδία εκεί ως εκπρόσωπος του ΚΚΕ για παράδειγμα, ένας βουλευτής ή οποιοδήποτε άλλο, δεν τολμούν οι εργαζόμενοι να σηκώσουν τα μάτια, να του χαμογελάσουν, να δει κάποιος μπας και τους δύο προϊστάμενος και το αφεντικό ότι διάκυνται θετικά προς το ΚΚΕ. Δεν τα ζούμε αυτά? Δεν έχουμε επαφή, δεν έχουν οι άνθρωποι επαφή με την πραγματικότητα, φαίνεται? Διότι, κοίταξε δεις Νίκο, τα οικονομικά του κόμματος ελέγχονται. Ελέγχονται μάλιστα και πιο αυστηρά από τα άλλα κόμματα. Μη σου πω τώρα πόσους ελέγχους έχουμε κάθε χρόνο από ορκωτούς λογιστές και της Βουλής και των αντίστοιχων, της εφορίας αντίστοιχα των άλλων, με βάση αυτά. Όλα τα χαρτιά είναι κατατιθειμένα, τα έχει η εφορία, τα έχει το κράτος, τα έχει η Βουλή και των βουλευτών, αλλά και τα γραφεία του κόμματος, οτιδήποτε ακίνητο έχει ή όποια περιουσία του κόμματος, και τα οικονομικά του. Τι έσοδα έχει από συνδρομές, τι έσοδα έχει από φίλους. Και δες και κάτι ακόμα να πούμε που ίσως δεν το ξέρουν οι ακροατές. Είμαστε το μόνο κόμμα που δημοσιοποιεί ακόμα και ενισχυτές του. Δηλαδή ο ριζοσπάστης κάθε μέρα έχει τουλάχιστον από 20 μέχρι 100 σε περιόδους εκλογικές όπως τώρα αναρτήσεις στη μνήμη αγωνιστών ή για άλλους λόγους όπου κάποιος δίνει ενίσχυση στο ΚΚΕ και το δίνει στο ριζοσπάστη. Το δίνει όμως ο ίδιος εθελοντικά. Δεν είναι ότι εγώ σε καταγράφω σαν κόμμα και το όνομά σου το στέλνω στη Βουλή, το στέλνω στο Υπουργείο, το στέλνω στην κρατική ασφάλεια. Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Και επειδή ένας με ρώταγε, να το πω και αυτό, με ρώταγε, λέει, τι είπες, λέει, για το θείο σου ότι τον εκτελέσανε? Μάλλον δεν με ρώταγε, το διάβασα σε ένα σχόλιο μιας από αυτές που ονομάζονται αριστερές εφημερίδες. Τέλος πάντων, μπορεί να νομίζει ότι έτσι είναι, και μια μάλλον αριστερή συντάκτης, πιθανόν να ήταν αυτή που το έγραψε, αυτός που το έγραψε, τώρα μην πω. Λοιπόν, και που έλεγε τι εννοούσε, δεν καταλάβαμε. Δηλαδή, τέτοια πράγματα θα γίνουν σήμερα? Δεν λέμε ότι θα γίνουν τέτοια. Όμως το 1949 ο αδερφός της μάνας μου εκτελέστηκε μόνο και μόνο γιατί του βρήκαν στη Λαμία κουπόνια μέσα στο σπίτι. Δεν είχαν στο στρατοδικείο που πέρασε κανένα άλλο στοιχείο. Από εκεί βγάλαν το συμπέρασμα ότι προφανώς αυτόν τον έχει εδώ το ΚΚΕ και στρατολογεί αντάρτες για το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, για παράδειγμα. Και έτσι τον καταδικάσαν 26 χρονών, 27 χρονών νέο άνθρωπο σε θάνατο και εκτελέστηκε στην ξεριώτησα της Λαμίας. Και ο Νικηφορίδης το 54 στα 6. Δεν είναι θέμα αν θα είναι, αλλά και μόνο αυτό το γεγονός ως ιστορική αποτύπωση για την πραγματικότητα στην πατρίδα μας σου δίνει τον τωρό για να πεις τι πρέπει να κάνω και τι είναι δημοκρατικό και νόμιμο και τι είναι απαράδεκτο, και λέω ως εδώ και μη παρέκει, κυρίες και κύριοι.
Μίλησε προηγουμένως για ισότητα, για ελευθερία, εκείνη την ελευθερία που έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, την κάλυψη των αναγκών του. Θα το έχεις ακούσει, το λέει ο κόσμος, ένας κόσμος. Καλά τα λέει το κουκουέ, αλλά δεν γίνονται αυτά. Γίνονται. Τα μόνα που μπορούν να γίνουν και να είναι υπέρ του λαού είναι αυτά που λέει το κουκουέ. Δηλαδή, εμείς θεωρούμε, και όχι γιατί είναι το δικό μας πρόγραμμα, ότι το πρόγραμμα του ΚΚΕ είναι εντελώς υλοποιήσιμο αυτή τη στιγμή. Διότι η κοινωνία έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό, σε τέτοιο σημείο κοινωνικοποίησης της παραγωγής των παραγωγικών δυνάμεων, που αυτό που λέμε εμείς νέα κοινωνία, σοσιαλισμός, φαντάζει μέσα από όπου και να κοιτάξεις γύρω σου. Πρόσφατα ήμουνα, να μην πω τώρα, σε μια μεγάλη βιομηχανία, η οποία στο συγκεκριμένο τμήμα της Θεσσαλονίκη κάνει ερευνητική δουλειά. Καινοτόμα επιχειρήσει από τους ίδιους εργαζόμενους που δουλεύουν εκεί. Ερευνητές, 900 άτομα προσωπικό, οι περισσότεροι πτυχιούχοι πανεπιστημίων κλπ. Έχουν όχι πτυχιούχοι και με ειδικεύσεις και με μεταπτυχιακά κλπ. Μια εταιρεία η οποία μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία μπορούσε να ανθίσει. Γιατί την ίδια ώρα που κάνουν την έρευνα, κάνουν πραγματικά επαναστατική δουλειά στον τομέα τους, στην επιστήμη τους και στην τεχνολογία, βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι το φάρμακο έχει πάει στα ύψη. Ξέρεις ότι στον καπιταλισμό είναι πατέντα και δεν μπορεί να παραχθεί μαζικά και από όλες τις χώρες και από όλα τα κράτη για να μπορέσουν να ζήσουν οι λαοί χωρίς τον κίνδυνο αρρώστιας, πανδημίας ή οτιδήποτε άλλο. Και ή έχει φτάσει πανάκριβα να μην μπορεί ο συνταξιούχος να πάρει το φαρμακό του ή να έχεις έλλειψη φαρμάκων λόγω αυτών που γίνεται με τις εξαγωγές και λοιπά των φαρμάκων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα, αυτή η βαρβαρότητα του συστήματος, ο καπιταλισμός, που εμείς το λέμε έχει σαπίσει, έχει διαφθαρεί, δεν έχει άλλα περιθώρια παραπέρα ανάπτυξης για την ευημερία του λαού, αναπτύσσεται βεβαίως μόνο για το καπιταλιστικό κέρδος, για τα κέρδη των λίγων, που οι λίγοι προσδιορίζονται, δεν τους λέμε γενικά και αφηρημένα όπως άλλα κόμματα, έχουν όνομα. Είναι αυτό που λέμε άρχουσα τάξη, αστική τάξη, είναι οι βιομήχανοι, είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, είναι οι εφοπλιστές, είναι οι τραπεζίτες, αυτοί είναι. Και αυτοί έχουν τον πλούτο. Στο θέσω διαφορετικά. Λένε η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, μεγάλη βέβαια, αλλά μικρή χώρα. Η κατάσταση στο παγκόσμιο σύστημα δεδομένη. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει την επιλογή να βρίσκεται στο ΝΑΤΟ, να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί μόνη της. Πολύ δε περισσότερο που απέναντι έχεις μια χώρα η οποία επιβουλεύεται κυριαρχικά δικαιώματα. Άρα λοιπόν, πόσο στο έδαφος πραγματικότητας κινείται αυτό που λέει το ΚΚΕ έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από αυτό που αποκαλεί υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Ναι, θα σου έλεγα ότι στο έδαφος της πραγματικότητας δεν κινείται η άποψη που λέει ότι όντας το ΝΑΤΟ ή καλώντας το ΝΑΤΟ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασωθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, θα εξασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα, η μη εμπλοκή μας σε πολέμους κλπ. Η ιστορική πείρα και η παλιότερη και η πρόσφατη εντελώς άλλα δεδομένα δείχνουν. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Δεν θα πω πάλι για το Κυπριακό, είναι γνωστό. Πριν 50 χρόνια, πριν 49 ακριβώς χρόνια, με την κατοχή της Κύπρου από την Τουρκία, το ΝΑΤΟ όχι μόνο ήταν εκεί και ήταν όλα αυτά τα χρόνια είναι εδώ, αλλά ουσιαστικά υποδάβλησε και ουσιαστικά καθοδήγησε με βάση την αμερικάνικη πολιτική, γιατί ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η βασική δύναμη στο ΝΑΤΟ και διατηρείται η κατοχή της Κύπρου ακόμα. Δεν την έσωσε ούτε τότε ούτε τώρα με τις διαπραγματεύσεις που γίνονται για να επιληθεί το κυπριακό πρόβλημα. Δεύτερο, να θυμηθούμε τα Ήμια. Τα Ήμια πάλι το ΝΑΤΟ, πάλι οι Αμερικάνοι παρενέβησαν εκεί και βεβαίως είχαμε και το ευχαριστώ από την κυβέρνηση Σιμίτη τότε, ευχαριστούμε τη ΣΥΠΑ, ευχαριστούμε το ΝΑΤΟ, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να γίνει το γκριζάρισμα του Αιγαίου, να παραδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση ότι βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θα τα δούμε και βέβαια άρχισε το γκριζάρισμα από τότε του Αιγαίου. Εδώ ήταν σημαντική η συμβολή του ΝΑΤΟ, πώς μας βοήθησε. Ή στην ουσία μας οδήγησε με βάση την αμερικάνικη γραμμή της άρχουσας τάξης εκεί τότε την ελληνική κυβέρνηση να οδηγηθεί.
αυτό το έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Αντίστοιχα η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς προστατεύει για παράδειγμα την Ελλάδα, όπως λένε, ή τα κυριαρχικά δικαιώματα, ή απαλύνει τον πόνο των προσφύγων αλλά και των νησιωτών μας που υποφέρουν από όλη αυτή την κατάσταση της καταστολής των ξεριζωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Δουβλίνο 1 που εγκλωβίζει ουσιαστικά τους πρόσφυγες στην πρώτη χώρα υποδοχής, στην Ελλάδα, με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία ουσιαστικά δίνει το πράσινο φως και με την πληρωμή από πάνω, παίρνει και χρήματα η τουρκική ηγεσία γι' αυτό, να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και να τους στέλνει είτε από τον Εύρο είτε από τα νησιά να θαλασσοπνίγονται. Και βεβαίως αυτή τη στιγμή δεν δέχεται ούτε καν την πρόταση του ΚΚΕ, εφόσον οι άνθρωποι αυτοί, ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους, είτε τη Συρία, είτε το Ιράκ, είτε το Αφγανιστάν, είτε το Πακιστάν, είτε τη Βόρεια Αφρική, βρίσκονται στην Τουρκία, σε δομές εκεί, εκεί να γίνεται με ευθύνη της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαλογή, η χορήγηση του ασύλου για όσους το δικαιούνται, τα χαρτιά που χρειάζονται, τα απαραίτητα έγγραφα για να πάνε στην τελική χώρα προορισμού τους, γιατί η πλειοψηφία αυτών δεν θέλουν να κάτσουν στην Ελλάδα, για αλλού πάνε οι άνθρωποι να συνενωθούν με οικογένειες, να βρουν δουλειά, να βρουν αλλού στον ήλιο μοίρα στις ισχυρές χώρες, τις ισχυρές οικονομίες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, και πάει λέγοντας. Θα μπορούσαν να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό? Κάνει τα αντίθετα σε σχέση με τα συμφέροντα τα πραγματικά της Ελλάδας, του ελληνικού λαού δηλαδή. Άρα λοιπόν, εφόσον έχουμε όλη αυτή την εκτίμηση ότι όλοι αυτές οι υπεριαλιστικές συμμαχίες, αυτοί οι οργανισμοί, οι ενώσεις δεν λειτουργούν σε όφελος του λαϊκού συμφέροντος, σε όφελος της κυριαρχίας της χώρας μας, από πού και ως πού εμείς να είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς τους οργανισμούς? Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν σχέσεις αμοιβαίες, διμερείς, πολυμερείς, με πάρα πολλές χώρες του κόσμου και με τους γειτονές μας και με άλλες μεγάλες δυνάμεις. Εμείς δεν λέμε να μην έχουμε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν λέμε να μην έχουμε σχέση με τη Βρετανία, με την Γερμανία, με τη Γαλλία, με την Ιταλία, με την Ισπανία, με την Τουρκία, με την Αίγυπτο, όπως λέμε να έχουμε σχέση και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με το Ιράν, με όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί πρέπει να οδηγηθούν οι κοινωνίες. Φυσικά θα μου πεις, αυτό θέλει και άλλη κυβέρνηση. Εμείς λέμε λαϊκή διακυβέρνηση, με άλλο πρόγραμμα. Θέλει άλλη εξουσία. Ποιος είναι στην εξουσία, ελέγχει ο λαός, συμμετέχει πραγματικά ή είναι κάποια μεγάλα συμφέροντα? Γιατί άμα πεις στον εφοπλιστή να σε βοηθήσει και να σε βγάλει από τον άτομο την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου θα σου πει δεν σφάξανε, διότι ξέρεις εγώ έχω τώρα πολλά κέρδη με το LNG, το υγροποιημένο αέριο που είναι και πανάκριβο, θέλω να το μεταφέρω εδώ, ή θέλω να φτιάξω και τερματικό μέσα στον Παγασιτικό, στο Βόλο που ήμουν εκεί και κινητοποιούνται οι κάτοικοι, παρότι δημιουργεί προβλήματα και στο περιβάλλον που λέγαμε πριν και σε μια σειρά άλλα ζητήματα. Ποιος θα σου λέει, εγώ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού λέει πράσινη μετάβαση, τέρμα σχέσεις με Ρωσία, κόβουμε την εξάρτηση με το φυσικό αέριο, εδώ είναι η ουσία, το αμερικάνικο LNG. Άρα λοιπόν, ποιον συμφέροντα υπηρετείς? Αυτό είναι το ερώτημα για να βρεις να κάνεις και συμμαχίες και σαν μικρή χώρα, γιατί και άλλες μικρές χώρες και στο στόμα του λύκου, φυσικά σε άλλες εποχές, αλλά και τώρα ακόμα αντέχουν, παρότι έχουν εμπάρκο. Πάμε στο διάλειμμα μας, το πρώτο διάλειμμα, και επιστρέφουμε με το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Πριν από 30 χρόνια είχαμε ένα κοσμοϊστορικό γεγονός, την πτώση του σοσιαλιστικού στρατοπέδου. Αυτό το οποίο επαγγέλλεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, δεδομένης αυτής της εξέλιξης, μήπως έχει παρακμάσει, μήπως έχει ιτηθεί, μήπως δεν είναι εφικτό να υπάρξει, μήπως ισχύει αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να φανταστεί μια κοινωνία χωρίς ανισότητες? Ναι, ίσα ίσα, ακριβώς επειδή έγινε η απόπειρα οικοδόμησης ενός νέου κοινωνικού συστήματος για 70 χρόνια, τόσο κράτησε αυτή η προσπάθεια, αυτή η απόπειρα οικοδόμησης του σοσιαλισμού, με πολλές κατακτήσεις. Όλοι το παραδέχονται αυτό, δεν μπορούν για παράδειγμα να αγνοήσουν τον τομέα της υγείας, τον τομέα του πολιτισμού, τον τομέα της παιδείας, το ότι όλοι είχαν δουλειά, μόνιμη, σταθερή,
Αυτά είναι δεδομένα ζητήματα και άλλες πολλές κατακτήσεις. Και το γεγονός ότι μέσα σε όλη αυτή τη μεγάλη πορεία, τη δύσκολη πορεία, κάναν πολλά λάθη, παρουσίασαν πάρα πολλές αδυναμίες και ελλείψεις. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι το μόνο κόμμα, ή τέλος πάντων είναι από τα κόμματα εκείνα, στο διεθνή χώρο και εδώ στην πατρίδα μας, που έχει μελετήσει αυτή την πορεία οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Έχουμε εξάγει ουσιαστικά συμπεράσματα. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αναλύσει. Φυσικά μένει να δούμε, έχουμε και άλλες ακόμα πλευρές προς διαρεύνηση, που αν θέλετε δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν είχαμε και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Όσο βγαίνουν στο φως καινούργια στοιχεία και από τα αρχεία τα δικά μας και από τα αρχεία στην πρώην Σοβιετική Ένωση σε άλλες χώρες, αυτά βεβαίως που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, που είναι αξιοποιήσιμα, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά νοθευμένα πλέον όταν τα πήραν άλλες υπηρεσίες άλλων κρατών. Αλλά λέω αυτά τα οποία μπορεί να δεις ότι έχουν βάση και έχουν αντικειμενικότητα, καταγράφουν δηλαδή την πραγματικότητα, πώς εξελίχθηκε η ιστορία. Και το βασικό πρόβλημα, το βασικό συμπέρασμα που έχουμε καταλήξει, Νίκο, είναι ότι ο σοσιαλισμός ιτήθηκε, αυτός που οικοδομήθηκε, αυτή η απόπειρα στη Σοβιετική Ένωση και αλλού, ακριβώς γιατί πήγε να λύσει από ένα σημείο κυρίως και μετά υπαρκτά προβλήματα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης με εργαλεία του καπιταλισμού. Για παράδειγμα, οικονομία της αγοράς. Για παράδειγμα, συνύπαρξη σε ένα βαθμό, στην αρχή περιορισμένα, στην αρχή, μετά ευρύτερα, του ιδιωτικού τομέα στην οικονομία μαζί με του κοινωνικοποιημένου τομέα. Και αυτό δημιουργούσε αντικειμενικά αποξένωση από τους ίδιους εργαζόμενους, όταν δημιουργούνταν ισότητες ανάμεσα στους εργάτες, που είναι η κύρια δύναμη οικοδόμησης αυτού του νέου συστήματος, και των συμμάχων τους φυσικά, των μικρών αγροτών, των συνεταιρισμένων εκεί αγροτών και λοιπά, δημιουργούνται προβλήματα και στη συμμετοχή, γιατί εξουσία εργατική σημαίνει ότι συμμετέχει άμεσα ο λαός. Εμείς το πρόγραμμα μας, για παράδειγμα, αυτό που βάζουμε είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονάδα παραγωγική, εργοστάσιο, γραφείο, σχολείο, σχολή, οτιδήποτε κλάδος της οικονομίας, ακόμα και για τους απόμαγους δουλειάς, συνταξιούχοι, που να μην είναι, για τους αγρότες οι συνεταιρισμένοι, που να μην είναι οργανωμένοι εκεί, να μην συμμετέχουν, να μην συζητούν αυτά τα ζητήματα, τα νομοσχέδια για παράδειγμα που έρχονται στο αντιπροσωπευτικό σώμα, να τα συζητούν όλα αναλυτικά, πρώτα κάτω και μετά να παίρνονται οι αποφάσεις, που να μην εκλέγουν αυτοί τους αντιπροσώπους τους στην ανώτατη, την εθνική αντιπροσωπεία, αυτό που λέμε σήμερα Βουλή για παράδειγμα, όπως θα ονομάζεται η Βουλή των Αντιπροσώπων των Εκλεγμένων, που θα βγάζει για την κυβέρνηση, που να μην ανακαλούν τους βουλευτές που θα εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους ή όταν έχουν προβεί και σε ατασταλίες λόγω πιθανών προσωπικού συμφέροντος, γιατί ξέρεις ότι και η συνείδηση δεν είναι εύκολο πράγμα να διαμορφωθεί, θέλει χρόνο, θέλει πάρα πολλά χρόνια κλπ. Άρα αυτά τα ζητήματα μαζί με την σωστή τήρηση, την επιστημονική τήρηση, και με βάση τα νέα δεδομένα πλέον η επιστήμη έχει φτάσει στα ύψη, δεν είναι καν όπως τον προηγούμενο αιώνα που είχαν και αντικειμενικές δυσκολίες, να υπάρξει επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας, να τηρείται απαρέγκλιτα, έτσι ώστε να υπάρχει σε όλους ισοδυναμία, σε όλους τους κλάδους, το πώς αναπτύσσονται, να παρακολουθείται η υπόθεση. Και σήμερα με την επιστήμη βέβαια υπάρχουν και τα εργαλεία, δεν είναι μόνο τα θεωρητικά εργαλεία της επιστήμης, της κοσμοθεωρίας μας, αλλά είναι και αυτά που η ίδια η ανθρωπότητα έχει δημιουργήσει. Άρα αξιοποιώντας όλα αυτά μπορείς πραγματικά να πεις ότι όχι μόνο έπρεπε να γίνει χτες αυτό, και βέβαια θα γίνει αυτή τη φορά και θα είναι νικηφόρα αυτή η κοινωνία και θα σταθεί πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε τους τελευταίους αιώνες, από τότε που εμφανίστηκε η εργατική τάξη και μπήκε δυναμικά στο προσκήνιο της ιστορίας και αναπτύχθηκε ο καπιταλισμός, είχαμε
τον 19ο αιώνα την Παρισινή Κομμούνα, την πρώτη εργατική εξουσία, η οποία η εξουσία κράτησε μόνο 70 μέρες. Στον 20ο αιώνα είχαμε στη Σοβιετική Ένωση και σε μια σειρά χώρες, σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου, σχεδόν στο 1 τρίτο της Οικουμένης τότε, τις σοσιαλιστικές χώρες που κράτησαν περίπου 70 χρόνια. Εντάξει, την τρίτη φορά, που λέει και ένα σύνθημα παλιό νεανικό, θα είναι τελική. Δηλαδή άμα κρατήσει 700 αιώνας, γιατί τώρα άμα πάμε έτσι, 70 μέρες η μία, 70 χρόνια η άλλη, 7 αιώνες θα έχει αλλάξει και η συνείδηση, θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, οπότε μάλλον θα προχωρήσουμε μέχρι το τέρμα. Σε λιγότερο από 7 μέρες έχουμε εκλογές. Ωραία, έχει το ΚΚΕ 26 βουλευτές και να πάρει και 28, τι έγινε δηλαδή? Είναι μεγάλο πράγμα, μεγάλη διαφορά. Και θα σου πω το εξής. Να προσθέσω κάτι καταρχάς, αυτό. Υπάρχει ένας κόσμος που λέει, εντάξει, αυτή είναι δεδομένη. Θα έχουμε πρόβλημα στη δουλειά, θα έχουμε πρόβλημα στο εργοστάσιο, θα έχουμε... εκεί θα είναι αυτή. Δεδομένη. Είναι δεδομένο, τι δεδομένο είναι αυτό? Το ΚΚΕ είναι δεδομένο, ότι θα είναι στο πλευρό μας. Τώρα τι 20 είναι... να έχει, τι 25 εντάξει, να έχει. Τώρα εντάξει, άλλο να έχεις 10 βουλευτές και άλλο να έχεις 30, να έχεις 40. Διαφορετικά και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Δηλαδή δεν θα σταματάς τη βδομάδα 10 πληστηριασμού σπιτιών για παράδειγμα, θα σταματάς 100 με περισσότερους βουλευτές, λέω. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Πρέπει να ο ελληνικός λαός και οι νέοι, οι νέες ιδιαίτερα που μας ακούν, 5 μέρες, 4 πριν τις εκλογές απόψε, να σκεφτούν το εξής, ότι αυτές οι εκλογές μέσα σε ένα μήνα που ξαναγίνονται γίνονται με ένα πιο άδικο, πιο ληστρικό, καλπονοθευτικό εκλογικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, που δίνει στο πρώτο κόμμα, δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, μπόνους 40 με 50 έδρες. Που σημαίνει αυτό το μπόνους, το δωράκι, δεν είναι δωράκι, είναι λαιλασία της ψήφου, κλέψιμο εδρών από άλλα κόμματα. Ανάμεσα σε αυτά και το ΚΚΕ, που σημαίνει το εξής. Αν πάρουμε για παράδειγμα το 7,23%, δηλαδή 427.000 ψήφοι, πάνε όλοι και τους πάρουμε μόνο τους ίδιους, δεν θα βγάλουμε τώρα 26 βουλευτές, αλλά θα βγάλουμε, γιατί θα μας τους κλέψει, όχι γιατί δεν μας τους έδωσε ο λαός, αλλά γιατί θα μας τους κλέψει το πρώτο κόμμα με τον νόμο αυτόν, θα βγάλουμε 20 για παράδειγμα, άρα θα τους κλέψει 6, 5 ανάλογα πως θα έρθει ο συσχετισμός όλων των πολιτικών κομμάτων στις εκλογικές περιφέρειες. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι μόνο πρέπει να πάνε ξανά αυτή την Κυριακή οι 427.000 και να ψηφίσουν, ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια οικονομικά, μετακίνησης, δυσκολιών, αν έχουν μαθήματα, αν δουλεύουν σεζόν, δεν ξέρω τι, και δεν τους δίνει αλλού ο εργοδότης άδεια να φύγουν. Το δικαιούνται καταρχάς αυτό, θα τους στηρίξουμε σε αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε και πρέπει να υπάρξουν καταγγελίες εάν υπάρξει εμπόδιο από εργοδότες, από άλλους κλπ. Στη μετακίνηση. Ήδη οι οργανώσεις βλέπουν και μεταξύ τους και βοηθούνται, βάζουν λεωφορεία για παράδειγμα για να μετακινηθούν οι ψηφοφόροι. Άρα να πάνε να ψηφίσουν, και όχι μόνο να πάνε αυτοί όλοι 427.000, αλλά να πάνε και πολύ περισσότεροι. Αυτό σημαίνει ότι 1-2% αν πάρει παραπάνω το ΚΚΕ θα έχει περισσότερους βουλευτές που θα παλεύουν και μέσα στη Βουλή να καταψηφίζουν αντιλαϊκούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, να αποκαλύπτουν στο λαό τι πρόκειται να φέρει η αντιλαϊκή κυβέρνηση και κυρίως να είναι έξω στους δρόμους του αγώνα μαζί με το λαό. Γραμματέα, στην Ουκρανία γίνεται ένα μακελιό εδώ και 1-1,5 χρόνο. Εσείς είστε με τη Ρωσία? Όχι, έπαψε να υπάρχει η Σοβιετική Ένωση. Εμείς δεν είμαστε με τον Πούτιν ούτε με τη Ρωσία. Η Ρωσία σήμερα είναι μια μεγάλη καπιταλιστική χώρα. Είναι δεύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο. Έχει τα δικά της συμφέροντα. Ο Πούτιν ήταν από αυτούς που ανέτρεψαν το σοσιαλισμό που λέγαμε πριν, συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, εμείς είμαστε με το ρώσικο λαό βέβαια, που υποφέρει, που ματώνει, γιατί και μόνο εκτός από αυτούς που είναι, συμμετέχουν στις μάχες, στον πόλεμο, υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος που πραγματικά δακρύζει
και η καρδιά του δεν μπορεί να αντέξει και το μυαλό του δεν μπορεί να αντέξει πως ενώ ζούσαν 70 χρόνια ειρηνικά, φιλικά με τον ουκρανικό λαό, με τους Ουκρανούς συμπατριώτες τους, τους συντρόφους τους, τώρα σκοτώνονται, αλληλοσκοτώνονται. Δεν είμαστε όμως ούτε με τον Ζελένσκι. Δεν σημαίνει δεν είμαστε με τον Πούτιν και με τη σημερινή κυβέρνηση της Ρωσίας ότι είμαστε και με τον Ζελένσκι, που υποτίθεται αμήνεται ως ένα βαθμό στην επίθεση της Ρωσίας, διότι η ιστορία ξεκίνησε από πριν. Δηλαδή εδώ όσοι τα λένε αυτά ξεχνάνε, για παράδειγμα, ότι ο Ζελένσκι και η αστική τάξη της Ουκρανίας βομβάρδιζε τον Ντομπάς, βομβάρδιζε ρωσόφωνες περιοχές, ήθελε να τους εξαφανίσει από προσώπου γης. Και εκεί είχαμε στείλει αποστολές και βουλευτών και ευρωβουλευτών εμείς στον Ντομπάς, σε άλλα, και βλέπαμε την κατάσταση. Από τους βομβαρδισμούς που γίνονταν μέχρι τις διώξεις του ρωσόφωνου πληθυσμού. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η Ρωσία, ο Πούτιν, να κάνει επέμβαση για να τους απελευθερώσει αυτούς. Ήταν υπόθεση των ίδιων των Ουκρανών, γιατί ήταν Ουκρανοί πολίτες, αυτοί έπρεπε να απελευθερώσουν και πραγματικά πολεμάγαν και αυτούς, εμείς σε αυτούς συμπαραστεκόμασταν και συμπαραστεκόμαστε ακόμα για να έχουν τα δικαιώματα που αξίζουν. Από εκεί και πέρα όμως, ο Ζελένσκι είναι ένα ενεργούμενο της ονομαζόμενης δυτικής πολιτικής, αλλά αυτή είναι το ΝΑΤΟ, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτοί δημιούργησαν το ζήτημα και βεβαίως ανέτρεψαν εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις στην Ουκρανία, οι οποίες είχαν πιο φιλορώσικο κατά αυτούς προσανατολισμό, για να βάλουν τις μαριονέτες τους. Τέτοια μαριονέτα είναι ο Ζελένσκι και βεβαίως δουλεύει με νατοϊκά, με αμερικάνικα όπλα, τα τάγκς, τα αεροπλάνα, οι ρουκέτες που έχει εκεί είναι νατοϊκά. Ακόμα και η Ελλάδα βεβαίως στέλνει, όπως ξέρουμε όλοι, οπλικά συστήματα, στρατιωτικά οχήματα και τάγκς έχει στείλει. Έχει στείλει άλλα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία συμμετέχοντας στον πόλεμο. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν ο λαός πρέπει, εμείς λέμε, και να ανατρέψει τον Πούτιν στη Ρωσία και να βάλει μια εργατική, πραγματικά φιλολαϊκή κυβέρνηση, να πάρει αυτός στην εξουσία και να σταματήσει τον πόλεμο, και ο λαός της Ουκρανίας να ανατρέψει τους διάφορους Ζελένσκι και να πάρει αυτός την εξουσία, η εργατική τάξη την εξουσία, και να ζήσουν ξανά ειρηνικά σε μια άλλη κοινωνία. Και σε αυτή την προεκλογική περίοδο είδαμε να έχουμε επεισόδια αυτού του σύριαλ με τη Θράκη επάνω, με τουρκικά προξενία, με τη συμμετοχή κομμάτων σε αυτό το παιχνίδι. Ποια είναι η θέση του ΚΚΕ? Είναι ένας αποπροσανατολισμός απαράδεκτος και σε προεκλογική περίοδο, γιατί το γεγονός είναι ένα, ότι το τουρκικό προξενείο πάντα έκανε και κάνει παρεμβάσεις στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Κάνει παρεμβάσεις, προσπαθεί να αποδιγετήσει, προσπαθεί να εργαλειοποιήσει τη μειονότητα, τη στιγμή που οι μειονότητες πρέπει να είναι μόνο γέφυρες φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους λαούς. Και δυστυχώς όχι μόνο η τουρκική αστική τάξη και το προξενείο της παίζει εκεί τέτοια παιχνίδια, αλλά δυστυχώς και η ελληνική άρχουσα τάξη με τις κυβερνήσεις της και τα πολιτικά κόμματα που την οποίον μπαίνουν σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην μειονότητα της Θράκης, την εργαλειοποιούν και αυτοί από τη σκοπιά τους για τα δικά τους κομματικά συμφέροντα, την διαιρούν, τη χωρίζουν, τη στιγμή που έπρεπε να είναι ενωμένη όχι με βάση την εθνοτική καταγωγή, με βάση τι θρήσκευμα έχουν και με βάση, ξέρω εγώ, το χρώμα που έχουν ή τα ήθη και τα έθιμά τους. Ο χωρισμός εκεί είναι και εκεί ταξικός, δηλαδή είναι όλοι εργάτες, υπάλληλοι, επιστήμονες, αγρότες, επαγγελματίες, και βεβαίως έχουν κοινά ταξικά συμφέροντα που αυτά υπηρετεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και μάλιστα οι βουλευτές υποψήφοι του ΚΚΕ από τη μειονότητα και η Ιουσούφ Εμπρού που είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας από την Κομωτινή, και ο Ιμπραήμ Κερατζή και ο Χατζή Αλή Αλή από την επίσης στον νομό της Ροδόπης υποψήφι, και η Μπυριούλ
στο νομό Ξάνθης επίσης, όλοι αυτοί είναι εργαζόμενοι άνθρωποι, επιστήμονες, αρχιτέκτονας είναι ο ένας, γραφίστρια είναι η άλλη, εμποροϋπάλληλος είναι η άλλη, πρόεδρος σωματείου κλπ. Πραγματικά αγωνίζονται ώστε η μειονότητα να μην έχει διακρίσεις, αλλά και ταυτόχρονα να ενώνονται όλοι, γιατί είναι Έλληνες πολίτες και συμμετέχουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες και υποφέρουν όπως υποφέρει και ο υπόλοιπος νομός της Ροδόπης ή της Ξάνθης, όπως υποφέρει όλος ο λαός της Ελλάδας από τη βαρβαρότητα του συστήματος. Σε αυτή τη χώρα έχουμε συνήθως μεγάλες ιδέες, μεγάλα οράματα. Το τελευταίο είναι το Ταμείο Ανάπτυξης. Τι είναι τούτο? Ταμείο Ανάπτυξης, Ταμείο Ανάκαμψης καλύτερα, έτσι το λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το υπερταμείο εκείνο που είναι το νέο υπερμνημόνιο. Έπρεπε να φτάσουμε στο δεύτερο αυτόν προεκλογικό αγώνα για να παραδεχτεί ο Μητσοτάκης ότι όντως είναι μνημόνιο, έχει μνημονιακές υποχρεώσεις. Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι ένα σακούλι, ένα κουτί που έχει λεφτά που τα παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μας τα χαρίζει. Το Ταμείο Ανάκαμψης δημιουργείται από τη φορολογία που πληρώνει ο ελληνικός λαός, από τις ανατιμήσεις στα τρόφιμα κλπ, τα διάφορα αυτά που παίρνουν τους τελωνιακούς δασμούς επίσης από διάφορα προϊόντα, από τη φορολογία στους επαγγελματίες, από τη φορολογία στους αγρότες και στους εργαζόμενους. Έτσι φτιάχνεται το υπερταμείο αυτό και από εκεί δίνουν δανεικά, τα οποία δεν είναι αγύριστα, τα πληρώνουμε, χρεώνεται ο ελληνικός λαός και πάλι θα τα πληρώσουμε. Και συνοπτικά να πω το εξής, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, ότι αυτό το ταμείο σου λέει ότι εδώ πρέπει υποχρεωτικά να έχεις 350 προαπαιτούμενα, που σημαίνει 350 τουλάχιστον αντιλαϊκούς νόμους, που περιλαμβάνει νέα φορολογία, ξανά νέους φόρους για το λαό, που περιλαμβάνει χαμηλούς μισθούς. Είδατε τι είπε σήμερα ο κύριος ο Πιερακάκης, το είπε ή ένας άλλος πρώην υπό ο Σκυλακάκης, νομίζω το είπε, ότι δεν έχουμε, λέει, εντάξει, κάναμε προεκλογικές παροχές, είπαμε ότι θα δώσουμε, αλλά αυτά θα τα δούμε ανάλογα τις αντοχές οικονομίας. Αυτό στην ουσία είπε ο άνθρωπος με κάθε ειλικρίνεια, και αυτά δεν προβλέπονται στο σύμφωνο σταθερότητας, στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα και όλα τα υπόλοιπα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε αν θα υπάρξει δημοσιονομικός χώρος, και το λένε όλοι αυτό, και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης, εάν έχουμε αντοχές, εάν βρεθεί δημοσιονομικός χώρος όλες αυτές οι υποσχέσεις. Άρα μιλάμε για καθήλωση ξανά μισθών, μιλάμε για καθήλωση συντάξεων και φυσικά όλα τα υπόλοιπα, που σημαίνει ότι στην υγεία, για παράδειγμα, ενώ δίνει 32 δισεκατομμύρια, τόσα θα πάρουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης υποτίθεται, δίνει ένα μόνο 0,4 δις για τον τομέα της υγείας. Τα περισσότερα αυτά θα πάνε σε ιδιώτες της υγείας, ομίλους της υγείας, και μόνο 314 εκατομμύρια θα δοθούν, όχι πάλι για να προσληφθούν γιατροί και νοσηλευτές, αλλά για να γίνουν κάποιες ανακαινήσεις πτερήγων στα νοσοκομεία, που ούτε αυτά φτάνουν. Αν σκεφτεί κανένας ότι 70 μόνο εκατομμύρια θέλει για να τελειώσει το νοσοκομείο της Χαλκίδας, ένα δηλαδή, πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Αυτά είναι ορισμένα, για να μην σου πω τώρα για την πράσινη μετάβαση, τα πράσινα άλογα και τι πράσινα μέτρα που θα πληρώσουμε πάλι από την τσέπη μας προβλέπει αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης και τα 350 προαπαιτούμενα. Γνωστό είναι το Fit for 55, που σημαίνει για την πράσινη μετάβαση, δηλαδή για να φτάσουμε 55% στους ρήπους, θα πληρώνουμε ξανά το εμπόριο ρήπων, θα πληρώνουμε για τις ανανεώσιμες πράσινες πηγές ενέργειας στους επενδυτές, θα πληρώνουν φόρο ο λαός με ράδι για τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά, και όλα αυτά θα τα ζήσουμε στο πετσί μας, με αυξήσεις ξανά ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, αυξήσεις αεροπορικών εισιτήρων, αυξήσεις και ανατιμήσεις σε είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και φυσικά και μια σειρά άλλα μέτρα που δεν έχουμε χρόνο τώρα να τα αναλύσουμε και θα κάνουμε άλλη εκπομπή μάλλον. 30 δευτερόλεπτα. Θέλω. Ο Μητσοτάκης λέει: εγώ είμαι ο άριστος και ο επιτελικός. Ο Τσίπρας λέει: όποιος δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Η Κωνσταντοπούλου λέει: εγώ έκανα μεγαλύτερο σαμάτα από το ΚΚΕ που είναι 49 χρόνια στη Βουλή. Καρδούλα έκανες. Έκανες καρδούλα τώρα, το λέω. Ναι, εντάξει. Γιατί ΚΚΕ?
Το ΚΚΕ μπορεί να είναι πραγματικά μόνο 100% ισχυρή αντιπολίτευση, γιατί αυτή η χώρα αυτή τη στιγμή είναι να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν χρειάζεται ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ για παράδειγμα, όπως το ΠΑΣΟΚ, όπως άλλα μικρότερα κόμματα μέσα στη Βουλή που θα ψηφίζουν ο ένας τα 200 νομοσχέδια όπως έκανε την προηγούμενη τετραετία ο ΣΥΡΙΖΑ ή το 70% των αντιλαϊκών νομοσχεδίων όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ. Θα πρέπει να έχει κόμματα που και θα καταψηφίζουν αντιλαϊκά νομοσχέδια και θα πιέζουν για να υπάρξουν έστω μικρές ανάσες ανακούφισης και κατακτήσεις των εργαζομένων και κυρίως θα βρίσκονται μαζί του στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες για να ανασυγκροτηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα της εργατικής τάξης, για να αναπτυχθούν οι αγώνες της αγροτιάς, των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων, των επιστημόνων, της νεολαίας, των φοιτητών, των μαθητών. Εκεί είναι η ουσία και η ισχυρή αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή υπέρ των λαϊκών συμφερόντων μπορεί μόνο να κάνει το ΚΚΕ. Ζητώ να αποσπάσω τη δέσμευση ότι σε επόμενο χρόνο, με εκλογικό χρόνο, θα είμαστε πάλι εδώ να κουβεντιάσουμε με μεγαλύτερη άνεση χρόνου και για το πρόγραμμα του ΚΚΕ και για το όραμα του ΚΚΕ και για την πολιτική συμμαχιών του ΚΚΕ, για το Μίκη Θοδωράκη, για το Σταύρο Ξαρχάκο, για τον πολιτισμό, για την ιστορία αυτού του τόπου και πόσο συνδεδεμένη είναι με το ΚΚΕ. Έτσι ακριβώς, γιατί πραγματικά η ιστορία της πατρίδας μας, η ιστορία του εργατικού λαϊκού κινήματος, του επαναστατικού κινήματος, ειδικά του ΚΚΕ, η ιστορία είναι συνδεδεμένη με όλα αυτά. Τις μεγάλες δηλαδή στιγμές ανάτασης, πολιτικής, πολιτιστικής, πνευματικής αυτού του τόπου και με τις μεγάλες μορφές, άσχετα τις επιλογές που μπορεί και ο καθένας τους πολιτικά να έκανε. Δεν μετράνε αυτές οι προσωπικότητες με την κάποια στιγμή τοποθέτησή τους ή με την κάποια πιθανόν άστοχη, όπως λένε μερικοί, δήλωσή τους ή οτιδήποτε άλλο. Μετράνε με το μεγαλείο του έργου τους και αυτό το έργο θα μείνει, μένει, έχει μείνει ήδη, θα μείνει στους αιώνες των αιώνων, θα μείνει στις καρδιές, στις ψυχές και των νέων γενιών που έρχονται και όχι μόνο αυτών που τους γνωρίσαν, που ήταν της εποχής τους. Γιατί είναι διαχρονική και είναι και οικουμενική, παγκόσμια. Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αγαπητέ Δημήτρη, ήταν χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Δική μου χαρά και εγώ ευχαριστώ.